Περεζίετ. Τι σχέση έχει με τα όπλα λέιζερ της Ρωσίας που τελικά ως προχθές όλοι το εξηγούσαν ως καιρικό φαινόμενο εισταρκτικά? Τα πρώτα με τα σοβιετικά χρόνια διοικούνταν υπό τη δίκη της πόλης Κρασνοζαβόνσκ και ελέγεται το 1948 οικισμός Νόβο-Στρόικα. Η Νόβο-Στρόικα εξυπηρετεί ερευνητικό Ινστιτούτο για δοκιμές κινητήρων πυράβλων, δοκιμές θερμικού θαλάμου και ανού διαστημικών σκαφών. Κατά τη Σοβιετική περίοδο, ο οικισμός ήταν ολόκληρος στην εξουσία του Ινστιτούτου και παρέμενε περιορισμένη περιοχή μέχρι το 1992. Από 8 Δεκέμβρη 1999, η Νόβο-Στρόικα και ένα μέρος, Κρασνοζαβόνσκ, περιέχει το ερευνητικό Ινστιτούτο, ενσωματώθηκαν στην πόλη Πιρεζιέτ. Αυτές οι λάμψεις είναι μαζικές βολές πυροβόλων λέιζερ που σημειώνονται τελευταίες ώρες πάλι στη συνοριακή πόλη Μπέλγκοροντ. Αλλά και σε άλλες πόλεις. Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται σε 70 χιλιόμετρα απόσταση από το Χάρκοβο. Οι βολές αυτές των δεσμών λέιζερ προέρχονται από το σύστημα Πιρεζιέτ και χρησιμοποιούνται κατά δυτικών δορυφόρων και μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, UAV, τα οποία λέγεται ότι έριπταν και σε άμαχο πληθυσμό. Οι στήλες αυτές λέιζερ παρατηρήθηκαν στις πόλεις Μόσχα, Όμσκ και Μούρμανσκ. Πρώτη φορά λοιπόν η χρήση όπλων λέιζερ στην ιστορία των πολέμων. Η εικόνα που βλέπετε καταγράφηκε κοντά στο Μπέλγκοροντ και στο Μούρμανσκ. Ο Πιρεζιέτ ήταν ένας Ρώσος Ορθόδοξος πολεμιστής, μοναχός 14ου αιώνα, ονόματι Αλεξάνδρου Πιρεζιέτ, ο οποίος πολέμησε μια μάχη που σηματοδότησε το τέλος της μογγολικής κυριαρχίας στη Μεσαιωνική Ρωσία. Μόλις είδατε στα πλάνα και τη σημαία ορόσημο της περιοχής. Τα πληρώματα των όπλων λέιζερ έχουν εκπαιδευτεί στην Ακαδημία Διαστημικών Δυνάμεων Μόσχα Σκάι στην Αγία Πετρούπολη και το όπλο είναι αυτό στο οποίο είχε κάνει αναφορά ο Πούτιν το 2018. Το όπλα λέιζερ είχε πει δεν είναι μια ιδέα, είναι ένα σχέδιο πια, δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι ώρα, αλλά οι ειδικοί θα καταλάβουν ότι με τέτοια όπλα η αμυντική ικανότητα της Ρωσίας έχει πολλαπλασιαστεί και ότι ήταν στο στρατό από το 2017. Το οποίο χρησιμοποιεί πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, η χρήση του ως φορητού εργαλείου είναι απίθανο να πετύχει, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία στρατιωτικών βάσεων, αστικών περιοχών, από βαλιστικά όπλα ή από διείσδυση UAV. Για να καταλάβουμε καλύτερα, δημιουργεί έναν τείχο φωτός στην τροπόσφαιρα. Παρεμβαίνει στα οπτικά συστήματα. Το συγκρότημα μπορεί να τυφλώσει όλα τα συστήματα δορυφορικής αναγνώρισης ενός πιθανού εχθρού σε τροχές 1500 χιλιόμετρων. Δείτε και το βίντεο από την επιχειρησιακή ικανότητα του όπλου που έδειξαν τότε. Deputy Prime Minister Yuri Borisov announced the supplies of Perestroika military laser systems to the Russian armed forces. According to Borisov, the new laser weapon destroyed a drone at a distance of 5 kilometers in 5 seconds. In the coming decades, the Russian armed forces will get other weapons based on new physical principles, he said. On the 17th of May, Russia tested a laser capable of burning drones at a distance of 5 kilometers. The Perestroika combat laser complex can disable all satellite reconnaissance systems of a potential enemy in orbit up to 1,500 kilometers. In December 2020, Deputy Defense Minister Alexei Krivoruchko said that Russia was developing laser weapons against UAVs and a radio frequency system that would be able to strike electronic equipment of unmanned aerial vehicles. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.